Θα πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είχαμε ένα τροχαίο λίγο νωρίτερα στην Κηφισιά. Έχουμε εικόνα και θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες η συνάδελφός μας, η Δήμητρα Ισέκη. Έλα, Δήμητρα. Είμαστε λοιπόν στην Κηφισιά, στην οδό Κηφισίας Κιδηλιάν, εδώ που πριν από λίγη ώρα, πριν από μία ώρα, συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα. Έξι άτομα τραυματίστηκαν, είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητα. Χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων. 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τα αυτοκίνητα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών. Το ένα καρφώθηκε σε πινακίδα σήμανσης και το άλλο αυτοκίνητο σε φανάρι. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και δεν γνωρίζουμε ακόμα σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πάντως να πούμε ότι το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι τώρα, Δήμητρά μου, είναι ένα στενό σημείο της Κηφισίας, θα έλεγε κανείς έτσι. Δηλαδή είναι στην είσοδο της Κηφισιάς, είναι σε στροφή. Δεν ξέρουμε τις συνθήκες που έγινε το τροχείο, αλλά μας λες έξι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο, στα αυτοκίνητά τους. Εδώ κοίτα, εδώ κοίτα παιδιά. Τέσσερις άνθρωποι πάνω... εγκλωβίστηκαν, έξι τραυματίστηκαν. Ναι, ναι. Και τους τέσσερις τους απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Οι άλλοι δύο θα κατάφεραν να βγουν μόνοι τους. Πάνω στο φανάρι έπεσε παιδιά, στην κολόνα του σηματοδότη. Έχει πέσει και η κολόνα του σηματοδότη. Έχει καρφωθεί στο φανάρι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Απέναντι, εκεί που είναι το βενζινάτικο. Ναι, φαίνεται το ένα αυτοκίνητο. Ναι. Μάλιστα. Να ελπίσουμε οι άνθρωποι να μην έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.